Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στους δημότες μας, στις οικογένειές τους, εντός και εκτός Ελλάδος, από το Δήμο Τριφυλίας, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας. Μιλάμε, τι καφές είναι αυτός. Πολύ ωραίο, ένα ζεστό καφεδάκι. Ήταν ό,τι έπρεπε σήμερα με τέτοιο κρύο που είχε έξω. Δεν έχεις παράπονο, σε έχω φέρει στα καλύτερα αυτή τη φορά εγώ, που εσύ πάντα με καλείς, έλα εδώ, έλα εκεί και πάμε και βλέπουμε υπέροχα μέρη και δεν έχουμε έρθει τυχαία εδώ. Είμαστε στην Παλιά Αγορά, ένα εξαιρετικό εστιατόριο, το οποίο έχει βραβευτεί. Έχει βραβευτεί κιόλας. Βεβαίως, ναι, καλά, γιατί... Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, γιατί βλέπω, καταρχήν, εντάξει, έχει έναν υπέροχο στολισμό Χριστουγεννιάτικο, να τα λέμε αυτά, αλλά βλέπω όμως ότι έχει πολύ παραδοσιακό στυλ. Ναι. Έχει κρατήσει ένα παραδοσιακό στυλ το οποίο έχει και λίγο έτσι. Δεν το έχει ατιμέλητο, το έχει όμορφα φτιαγμένο. Σου θυμίζει κάποιες παλιές εποχές. Βλέπω εδώ πέρα έχει και ένα, όπως αυτό και το ξύλο που έχει πάνω από πόρτα, το οποίο το έχει και ζωγραφιστό. Έχει κάνει δηλαδή και ο ίδιος τις καστικές παρεμβάσεις. Αλλά γενικά και ο στολισμός που έχει κάνει είναι υπέροχος. Τζάκι, γονίτσες με ποτά, ωραία, παραδοσιακά, τοπικά κυρίως. Αυτό να το πούμε, τοπικά στηρίζουμε. Κουκούλιασμα, έτσι, εντελώς, ναι. Έτσι, ζεστό καφεδάκι και τζάκι. Πάντως, μέσα από όλες αυτές τις εκδρομές που κάναμε, μπορώ να πω ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο μέρος να πούμε, ξέρεις τι, στα Φιλιατρέτα ήταν πιο ωραία, ή στην Κυπαρισία ήταν πιο ωραία. Όλες οι περιοχές τελικά είχαν κάτι διαφορετικό να μας δείξουν. Ναι, πράγματι, όλη η Τριφυλία φέτος φόρεσε τα καλά της, έτσι ώστε να υποδεχτεί τον κόσμο που θα έρθουν είτε δήμεροι, είτε εκδρομούλα, είτε έστω και διακοπές που παίρνουν, τις μικρές διακοπές ενδιάμεσα λόγω των γιορτών, να φάνε, να πιούν καφέ, να πάρουν τα δωράκια τους, να πεπατήσουν λίγο την πόλη, τα χωριά, έτσι ώστε να υποδεχτούν αυτόν τον κόσμο και να έχουν μια ζεστή αγκαλιά για όλους για να περάσουν τέλεια αυτές τις γιορτές. Να πούμε ότι στο όλο αυτό κλίμα βοήθησε και ο ίδιος ο καιρός. Ναι. Που ήταν άκρος χειμωνιάτικος, είχε και το κρύο του και τις βροχές του, είδαμε και τις ομίχλες. Αέρα. Αέρα. Και πιστεύω ότι περάσαμε καλά. Περάσαμε υπέροχα, συναντήσαμε και τον Άι Βασίλη. Πήγαμε σε όσα χωριά μπορούσαμε, βέβαια. Ναι. Δεν μπορούσαμε όλα τα χωριά της Τριφυλίας, είναι πάρα πολλά. Όμως πήγαμε σε χωριά, μας καλέσανε, δεν πήγαμε και από μόνοι μας. Μας καλέσαν όπως Δόριο, Κοπανάκι, Αετό, Φιλιατρά, Κυπαρισία, Σελά. Τα χωριά που επισκεφθήκαμε ήταν πανέμορφα. Υπέροχα, στολισμένα. Στολισμένα. Έτοιμα για γιορτές. Παιχνίδια πολλά. Πολλά παιχνίδια, φαγητό ωραίο. Παίξαμε κι εμείς τα παιχνίδια, να πούμε την αλήθεια. Παίξαμε κι εμείς. Όχι με όλα, η αλήθεια να λέγεται. Δεν με άφησες. Το τραμπολίνο. Τραμπολίνο, ναι. Το έχω παράπονο. Θα το κάνω. Θα το κάνω όμως. Εγώ το έχω παράπονο. Ναι. Θα το κάνω, αλλά δεν θα ανέβει άλλος μετά τέρμα. Μόνο εγώ είμαι στο τραμπολίνο. Ωραία. Το καταστρέψουμε τελευταία του μέρα. Τελευταία μέρα, ναι, ναι. Ωραία. Θα πρέπει να αποφύγει, γιατί είναι προσβολή μετά ο Δήμος θα μας ψάξει. Όχι, όχι. Ο Δήμος, να πούμε την αλήθεια, ότι ο Δήμος έκανε πάρα πολλά φέτος. Έκανε πολύ περισσότερα χωριά. Όπως ο Αετός που ήταν το πρώτο άναμα που έκανε. Φέτος, ναι. Φέτος. Ναι. Όλα τα χωριά ήταν όμορφα. Εμένα μου άρεσε που σε κάθε χωριό μεταξύ βλέπαμε τον Άγιο Βασίλη που τον ξέρουμε και τον γνωρίζουμε. Τώρα πια έχουμε γίνει και φίλοι. Αλήθεια. Δεν μου το πες αυτό. Και το έχω γράψει γράμμα και ήμουν πολύ συγκρατημένη. Τι έχεις βάλει στο γράμμα, στον Άγιο Βασίλη? Δεν λέγεται, υποθέτει, έτσι δεν είναι. Πες, δεν μας λυπεί ο Βασίλης τώρα. Πιστεύω, όχι, δεν θα το πω. Θα περιμένω να δω το δώρο και μετά θα σου πω ότι ναι, μου έφερε αυτό που ζήτησα. Εντάξει, μακάρι να σου φέρει αυτό που έχει ζητήσει. Εγώ ξέρω τι ζήτησες. Μακάρι. Πες μου λοιπόν τώρα εσύ πώς σου φάνηκε η Κυπαρισία. Πολύ εντυπωσιακή. Φέτος ήταν πιο εντυπωσιακή. Δεν είχαμε ένα δέντρο. Δεν είχαμε δύο δέντρα. Τρουά. Τρία ολόκληρα δέντρα. Άνω πόλη, πλατεία ταξί και κεντρική πλατεία. Ναι. Της Κυπαρισίας. Τα οποία ήταν πολύ όμορφα. Υπήρχε συμμετοχή του κόσμου, το οποίο περίμενε πώς και πώς όλα τα ανάματα. Μεγάλα δέντρα, φυσικό δέντρο, ωραίο δέντρο, αυτό μου έκανε εντύπωση. Τα παιδιά από το Egg Delta. Τα παιδιά από το Egg Delta που μας χαρίσανε πολλά φαγητά, προσφέραν πάρα πολύ φαγητό στον κόσμο. Τον παραδοσιακό καγιανά που έχουμε εδώ πέρα, είχανε και... Σούπα τραχανά, δεν σούπα κάνω τραχανά, λάθος, ωραία. Είχανε και κάτι άλλο τα οποία ήταν λίγο πιο εξηγημένα. Το οποίο είχε φάει, αλλά δεν θυμάται ακριβώς ονομασία. Εμένα με διέφερε να τα τρώω. Όχι, ήταν πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Κροαμπιέδες, μελομακάρονα, πολύ ωραία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Και είχαν και ζεστό καφεδάκι, όποιος ήθελε έπινε και ένα ζεστό τσαγάκι καφεδάκι.
Αλλά εκτός αυτού, βέβαια, είχαμε και για τους μικρούς φίλους. Εννοείται, είχαμε το Φουσκωτό. Το Φουσκωτό, το οποίο ήταν φοβερό, εντάξει. Και δεν έχω γιατί άποψη αν ήταν φοβερό, γιατί δεν έπαιξα. Υπήρχε ουρά από παιδάκια που περιμένανε για να κάνουν εκεί το παιχνιδάκι τους, η διασκέδασή τους. Μα, εγώ επέμενα ότι δεν μπορείς να ανέβεις, γιατί δεν μπορείς με τακούνι, γόβα, στιλέτο να ανέβεις πάνω εκεί. Θα το έβγαζα, δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα το τρύπαγες, θα ξεφούσκωνε και κρίμα τα παιδάκια. Δεν πειράζει. Πιστεύω ότι τελευταία μέρα μπορούμε να το κάνουμε. Δεν κινδυνεύει κανένας. Μπορούμε να δοκιμάσουμε. Είναι ακόμα εκεί στην πλατεία και σας περιμένει. Αλλά ήταν πολύ όμορφα πραγματικά. Ήταν και ο Δήμαρχος παρόν, το οποίο έκανε την αντίστροφη μέτρηση για να δώσει την έναρξη. Με υπό τους ήχους της χοροδίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Κυπαρισίας. Η οποία ήταν παρούσα σε όλα τα ανάματα. Σωστό. Είπε ωραία παραδοσιακά τραγουδάκια. Πανέμορφα. Κάθε χρόνο ζέσταν, πιστεύω ότι όλος ο κόσμος ανυπομονεί να ακούσει ωραία τραγούδια. Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά. Χριστουγεννιάτικα ζεστά, ναι. Που έχει χαθεί αυτό σε πολλά μέρη. Εμείς το τηρούμε. Πιστεύω ότι εμείς το τηρούμε. Είμαστε δηλαδή από τις τοποθεσίες της Τριφυλίας που η χοροδία και η φιλαρμονική θα παραμένει κάτι πολύ όμορφο στην περιοχή μας. Παρελάσεις, ό,τι είναι σε event θα παραβρίσκεται. Αναπόσπαστο στοιχείο στις γιορτινές μέρες που διανύει κάθε φορά η Κυπαρισία. Μια ωραία πινελιά. Μια τσαχπινιά. Και τώρα που λέμε για τσαχπινιά, πάμε να δούμε τις ευχές που μαζέψαμε από Κυπαρισία που έχουν τσαχπινιές. Πολλές τσαχπινιές. Λοιπόν, ας πάμε στην απόψινή όμορφη βραδιά και ας ξεκινήσουμε να πούμε 3, 2, 1, φύγαμε! Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, αγάπη! Να είστε καλά, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Υπεύθυνο! Τον υπεύθυνο καταρχήν το όνομά σου. Μελικά Κωνσταντίνος. Από Καλαμάτα, καταγγείλμα από Κρήτη. Είναι η δεύτερη χρονιά που είμαστε στη σχολή τα Ιέκη Δέλτα. Ευχαριστούμε τους τοπικούς φορείς εδώ και τον Δήμαρχο που μας καλέσανε. Έχουμε καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Γεμάτη υγεία για όλο τον κόσμο. Ήρθαμε και μιλάμε με την παρουσία μας να βοηθήσουμε εδώ στη φωταγώγηση του δέντρου. Πείτε μας τις ευχές σας για το νέο έτος. Χρόνια πολλά και καλά, να έχει όλος ο κόσμος, να έχει υγεία, ευτυχία, να είναι πάντα καλά όλοι. Εσύ, Διονύση μου, ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ντομινά, χρόνια πολλά. Μας ευχές για το νέο έτος. Καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία. Σε όλο τον κόσμο. Χρόνια καλή πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Σου πει ο Νίκος για μένα. Εύχομαι του χρόνου να βγει τριπλάσια. Και κάνει κανένα σώμα. 10 και 50. Τριπλάσια να βγει του χρόνου, ευχόμαστε. Η Χριστίνα. Και θα γίνουνε τρεις τελικά. Yeah. Έτσι, συνέντευξη είναι η καλή αρετή. Η αρετή. Μια άλλη, λοιπόν, να μας πει όμως και εδώ πέρα μια πονεμένη ιστορία που έχει, τη βλέπω, έχει φέρει και θέλει να πει μια πονεμένη ιστορία. Όχι βέβαια, καλές γιορτές, καλές γιορτές με υγεία, χαμόγελα και αυτά, αγάπη, αγάπη, τίποτα άλλο. Η Χριστίνα είναι η αγαπημένη μας coffee maker, να το λέμε κι αυτό, όπως και ο Νίκος βέβαια που μας ακούει από εκεί πέρα, τις ευχές σου για την Κυπαρισία. Έχουμε υγεία, αγάπη σε όλο τον κόσμο, να έχουμε ελπίδα, ευημερία, να πάνε όλα καλά.
Και να είμαστε δυνατοί. Πες και μια ευχή τον Νίκο. Κάτι προσωπικό. Εύχομαι ο Νίκος του χρόνου να είναι τριπλός με γυναίκα και παιδί. Μπράβο, ναι, ναι. Άντε και του χρόνου, Νίκο. Προκαλώ, προκαλώ τον Νίκο να απαντήσει. Δίπλα μας έχουμε άλλο ένα coffee maker, από τα καλύτερα coffee maker. Είναι μια από τις ομορφιές της Κυπαρισίας. Η μία ομορφιά είμαι εγώ, η άλλη ομορφιά από εδώ. Εντάξει, δεν είμαστε πολλοί, δύο είμαστε όλοι και όλοι. Λοιπόν, θέλουμε τις ευχές για το νέο έτος. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Από εμάς τους εργαζόμενους, προς όλη την Κυπαρισία, προς όλο τον κόσμο. Αυτά. Έχουμε μάθει ότι κάνεις και modeling. Το είδαμε αυτό στο box. Αυτό το ξέρετε. Ναι, ναι, το ξέρετε αυτό. Είναι η αρχή καινούργια... της καριέρας μου. Όχι η αρχή, γιατί είναι η τρίτη, η δεύτερη τρίτη χρονιά που το κάνει. GNTM. Ερχόμαστε. Να ειδοποιήσουμε, να ενημερώσουμε το GNTM ότι εδώ πέρα έχουμε άλλο ένα μοντέλο. Το επόμενο next top model. Ναι. Το επόμενο next top model είμαι εγώ. Μετά τον επόμενο χρόνο έχουμε από εδώ πέρα την κοπελιά. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζεύουμε ευχές για το νέο έτος. Υγεία, χαρά, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Πάντα να είμαστε ευτυχισμένοι. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά και υγεία για όλο τον κόσμο. Χρόνια σας πολλά. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, αγάπη, υγεία, ευτυχία. Ναι, ναι. Κυρίως ειρήνη, γιατί οι μέρες είναι δύσκολες. Έτσι, αυτό. Τι άλλο στο έτερον ήμιση να στείλουμε φυλάκια, καλύτσεις, κάτι. Φυλάκια στο έτερον ήμιση, ναι. Το όνομά του, το όνομά του. Α, μυστικό, δεν τα λέμε αυτά. Γιατί, να σας εξηγήσω εγώ γιατί. Γιατί μπορεί να πει Γιώργος και να μείνει ο Γιώργος και να είναι ο Αλέκος. Σωστά. Οπότε εκεί θα ξεχαστεί και θα γίνει ντροπή. Δίλιες. Όσοι σου ζητάνε, εγώ θα τις πείσω ένα γλυκάκι. Κάνεις εξήγη τώρα. Merry γλυκά, Merry Christmas. Θα τα ασκήσω όλα, όσο μιλάνε εκεί. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και ευτυχία. Ωραία, και τα γλυκά σας είναι υπέροχα. Μόλις δοκίμασα το πρώτο γλυκάκι, είναι υπέροχο. Έχω άλλα 46 γλυκάκια. Η νύχτα θα είναι μεγάλη και βαριά. Ναι, 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 έτσι είπε και πριν. Στο πέμπτο που είχε φάει, το πρώτο που έχω φάει είναι καταπληκτικό. Τα άλλα 4 δεν τα είχε μετρήσει. Είναι η δοκιμή, είναι αν είναι αλήθεια. Είναι αν βρέχει, αν χαίνεται, είναι πολύ παρά. Ναι, και ένα τέτοιο κορμί δεν μπορεί να συντηρηθεί αλλιώ, να το πούμε κι αυτό. Σε 5 μέρες θα αντιθώ και ο Βασίλη και πρέπει να είμαι. Εννοείται, fit. Δεν το συζητάμε να υπάρχει μια φόρμα. Ναι, τίποτα. Μόνο χρόνια πολλά θέλουμε να το κόφουμε και. Χρόνια πολλά. Σε όλο τον κόσμο, υγεία και χαρά. Όχι, στην κοπέλα σου. Εννοείται. Πώς τη λένε? Ανώνυμη. Πώς. Έχει ανώνυμη, δεν έχει όνομα. Πάλι ανώνυμη. Γιατί κάτι σημαίνει εδώ πέρα. Όλοι βλέπετε ανώνυμη. Δηλαδή πρέπει πάμε... να τις μπλέξετε, πρέπει να λέτε τα ονόματα. Εντάξει. Το όνομά σου. Όνομα. Πάμελα. Κάπως έτσι δεν είναι Πάμελα Άντερσον, εγώ αλλιώς θυμόμουν, αλλά τέλος πάντων. Πάμελα, εσύ όνομά σου. Κατερίνα. Εντάξει, πιο γίνω, έτσι, πιο... Λοιπόν, θέλουμε να πούμε ευχές. Ο σκοπός που τριγνάμε είναι για να πούμε ευχές σε όλο τον κόσμο. Να φτιάξουμε ένα βίντεο των ευχών, βιβλίο των ευχών το λέμε. Θέλουμε να πεις ευχές για όλη την Παρισία και όλο τον κόσμο. Και οι δύο. Λοιπόν, εύχομαι υγεία, αγάπη, ευτυχία, αισιοδοξία. Έχουμε όλος ο κόσμος να καταλαβαίνει τη σημασία του να νιώθουν όλοι ότι είναι ένα και εύχομαι να πραγματοποιήσει ο καθένας τα όνειρά του όπως θέλετε. Πάμελα. Λοιπόν, υγεία, αγάπη, σεβασμό ο ένας μεταξύ μας όλοι. Τι άλλο, ευτυχία, λίγη τύχη με τον νέο. Να δώσουμε και χαιρετίσματα και στο αγόρι. Γεια σου αγόρι της, γεια! Το όνομά του. Και στον αραβωνιαστικό της η κοπέλα. Καλά, ο αραβωνιαστικός κοπέλα. Σόδομα και εγώ μωρά έχουμε γίνει American Bar. Ο αραβωνιαστικός της κοπέλας είναι το αγόρι. Όχι, η κοπέλα θα δώσει στον αραβωνιαστικό της, δεν με κατάλαβε. Η Πάμελα θα δώσει τον άντρα στον αραβωνιαστικό. Όχι, δίνω στη φίλη μου τη σειρά για να δώσω χαιρετίσματα στον αραβωνιαστικό. Χαιρετίσματα. Εμένα έδωσε, άλλον ήθελε να δώσει. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Πώς το όνομά του. Για πες το όνομά του. Βαγγέλη Κώστα, Γιάννη. Βασίλη. Βασίλης. Χρόνια πολλά Βασίλη.
Το όνομά του είναι το δικό σου. Κώστα. Ο Κώστας. Άρα λοιπόν η Πάμελα έχει τον Βασίλη και η Κατερίνα έχει τη Μαρία. Το Κώστα. Έλα, δεν πειράζει, μην τρέπεσαι. Κώστα, Κώστα. Κώστας είναι τελικά. Δεν είσαι πολύ μοντέρνα. Με άντρα και εσύ, ρε παιδί μου. Μαρία, σ' αγαπώ. Ξέρει Μαρία, ξέρει, ξέρει. Ξέρει και η Μαρία. Ξέρει και η Μαρία. Απελευθερώθηκα, Κώστα, και εγώ σ' αγαπάω. Γεια, παιδιά, γεια σας. Πείτε μας τις ευχές σας για τον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Υγεία, αγάπη, το πόδι της Σουμπούλη θα φτιάξει. Με συγχωρείς, κάτσε, ναι, μέσα στις ευχές είναι και το πόδι. Ναι. Σου εύχομαι πόδια, χέρια, συναυλή, γύρω-γύρω όλοι και όλα σχετικά. Έλα, σε όλο τον κόσμο θέλουμε ευχές. Καλά Χριστούγεννα, να είναι χαρούμενοι. Έλα, έλα, έλα. Το όνομά σου, το όνομά σου. Σπύρος. Τι γίνεται μεταξύ σας, τι παίζετε. Τίποτα. Κάτι παίζετε, έλα τώρα στα σάπια. Σας είδα πριν πούμε εδώ πέρα, καταρχήν κολλήσαμε με τα μέλια. Να, εσύ δεν σκόταψες. Κάτι τρέχει, για πες πότε είναι γάμος, πότε θα γίνουν όλα αυτά. Γάμο δεν ξέρω. Ουδέν σχόλιο. Ουδέν σχόλια. Άρα είναι κοντά, είναι κοντά. Πόπι, το ξέρω ότι μας βλέπεις. Πάει την κόρη, τη χάσαμε. Ευτυχώς που είχε και άλλη κόρη και πιτάξει. Τρίκα, Πόπι, θα παντρευτούν τα παιδιά και θα πάρω εγώ το σπίτι πάνω. Ευχές. Χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Προσωπική ευτυχία. Και ό,τι επιθυμεί. Άμα θέλει καμιά κόμενα ο άλλος δηλαδή, άμα θέλει λεφτά, άμα θέλει... Όλα, λεφτά, κόμενες, ό,τι θέλει. Δεν μπορώ να σου πω κι άλλα γιατί έχεις εδώ πέρα... Είναι ελευθέρα, δεν είναι ελευθέρα. Ελευθέρα, δεν έχω πρόβλημα. Είμαστε απελευθερωμένοι άνθρωποι, πραγματικά. Δώσε η γυναίκα σου. Ναι. Όχι, δεν είναι η γυναίκα. Εδώ! Δήλωση. Τι δεν είναι. Το αίσθημα. Το αίσθημα. Μπράβο. Να σου ζήσει η γυναίκα, το αίσθημα, η έτσι, όλα τα σχετικά. Καλά κάνεις. Και του χρόνου αυτό καλά. Γιατί να σου πω κάτι στην Αραβία, δηλαδή είναι εξυπνοτερή. Παντρεύεται 10-10. Σου λέει η μία θα χαλάσει, να έχει ανταλλακτικά για την άλλη. Έτσι, μπράβο. Ξέρω και εγώ θα φύγει από την εγγύηση μετά από 3 χρόνια. Τι θα κάνω, θα έχω γυναίκα. Σωστά το σκέφτομαι. Απελευθερωμένη σου βρήκα. Ωραία, έγινε να πέσει παντούλα μετά σπίτι. Τον κάψαμε τον άνθρωπο. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Πάμε! Για τον χρόνο, για τον χρόνο, είστε καλά. Πάνω πόλη, να ανάψουμε το δέντρο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον κόσμο και όπως βλέπετε και εσείς είναι ευχάριστη η βραδιά, να ευχαριστήσουμε και την πρόεδρο όπως και όπως είπαμε και βλέπετε για την ανάπλαση και αμέσως μετά έχει προγραμματιστεί και έχει υπογραφεί τώρα από τον κύριο Νίκα σε συνεργασία μαζί μας η ανάπλωση της Επάνω Πόλης, η αναστήλωση
περιβάλλοντας χώρος και ήδη έχει δρομολογηθεί. Σε λίγο καιρό θα μας την ευχάριστη θέση να παρακοινώσουμε και να ξεκινήσουν και οι εργασίες. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, αγάπη και ευτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Εμιλία, ο Δήμαρχος τίμησε και την Ανοπόλη. Είναι το δεύτερο άνομα που κάνει. Πες λίγα λόγια, θέλουμε να πεις και τις ευχές σου και για το σύλλογο που έχει. Mm-hmm. Είναι τιμή μας σήμερα για το που έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Λεβεντάκη. Δεν είναι μόνο ότι είναι εδώ μαζί μας, ήταν όλες αυτές, όλο του το επιτελείο, για να μπορέσουμε να στήσουμε αυτή τη γιορτή. Πραγματικά μας βοήθησαν όλα τα παιδιά του Δήμου και προσωπικά ο κύριος Λεβεντάκης τον τελευταίο καιρό, λόγω της ανάπλασης, τρέχουν όλοι για να μπορέσουμε και με πλαϊνούς δρόμους να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους, ώστε να υπάρξει ομαλή κυκλοφορία και να μην ταλαιπωρηθούν. Ελπίζουμε... Οπότε ο Δήμαρχος τήρησε τις δεσμεύσεις του στο έπακρο, έτσι. Στο έπακρο μπορώ να πω και ακόμα ξέρουμε ότι θα συνεχίσουμε, υπάρχουν κάποια κομμάτια, τις επόμενες μέρες θα γίνονται εργασίες, οπότε ναι, βεβαίως και τις τήρησε και θα κάνει και πολλά πράγματα όπως έχει πει για την Επάνω Πόλη. Μια ευχή για την Άνω Πόλη από σύλλογο. Να είναι όλοι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, με υγεία, με τις οικογένειές τους και να χαίρονται όλοι τα παιδάκια τους. Η Δήμητρα καταρχήν, πες μας τις ευχές σου. Καλησπέρα και από μένα, να ευχηθώ καλές γιορτές, με υγεία, πολλά χαμόγελα και να περνάτε όμορφα με τους ανθρώπους σας. Έχουμε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο να στείλουμε αγάπη και φιλιά εκτός από τον άντρα. Ξέρω τον άντρα, δεν είναι εδώ άντρας. Σε όλους, σε όλους. Εντάξει, τώρα αυτό λες για την άντρα εδώ. Ναι, ναι, ακριβώς. Κλείσε λίγο τα αυτιά σου. Τι να πω, χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα προφανώς. Αυτές οι μέρες είναι γιορτινές. Πρέπει να είμαστε κοντά στον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Υπάρχουν άνθρωποι και στην πόλη μας και στην περιοχή όλοι που το έχουν ανάγκη αυτό. Πολλά χαμόγελα, παιδιά, εντάξει. Και εσείς επίσης και τη δουλειά που κάνετε, την ωραία δουλειά σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό. Τώρα η γυναίκα δεν ακούει, είναι από εκεί, είναι μακριά, δεν ακούει. Μου είχες πει για την Ελένη, για τη Μαρίνα, για την Κωνσταντίνα. Τη ζωή, για... τη ζωή. Τη ζωή. Αλλά η ζωή τα έχει μάλλον, το έχεις ακούσει, που λέει, η ζωή τα έχει μάλλον. Λοιπόν, πότε παντρευόμαστε? Την άνοιξη, πρώτο Θεός. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί τη βλέπω υπεκφεύγει, υπεκφεύγει. Με ελαφρά παιδηματίκητα, με ελαφρά παιδηματάκια. Πάει να πάρει το σπαθί του Τζεντάι, να. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε για πολύ κοντά. Βεβαίως. Έφτασα εδώ πέρα στην Κυπαρισία και συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη της Κυπαρισίας και ατενίζουμε όλο το Ιόνιο από εδώ. Και σας προσκαλούμε όλους να έρθετε στην παρέα μας, να διασκεδάσετε και να χορέψετε. Και φυσικά να έχουμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και υγεία και αγάπη στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Το ονοματάκι πίσω από αυτή την παρουσία. Πρέπει να το πω. Όνομα μόνο, δεν θέλω επίθετο. Ωραία. Μαρία. Άρα είσαι ο Γαλλικάτσαρος Μαρία. Ναι. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να το πω. Το επίθετο τουρλουμπουμπουμ. Τουρλουμπουμπουμ, ένα, νομίζω είναι και ντόπιο, έτσι, ελληνικό. Ναι, ναι, ελληνικό το. Είχα ένα παππού που λεγόταν τουρλουμπουμπού κι αυτός. Μπορεί να μας έχει ξαδέρια. Ναι. Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλη περίπτωση. Βρήκα το συγγενή μου. Βρισκόμαστε στην Αρκαδιά και έχουμε βρει τον Γιώργο που θα μας δώσει τις πιο ζεστές ευχές για το νέο έτος. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο μαγαζί μας, στην Αγκαίγευση Πολύος, στην Ανοπόλη Κυπαρισίας. Ευχόμαστε χαρούμενα Χριστούγεννα, καλή χρονιά σε όλη τη φιλία και σε όλο τον κόσμο, με υγεία και πάρα πολλά ευτυχία, πολλά χαμόγελα και καλές δουλειές. Και καλές δουλειές. Φιλιά, κάπου. Φιλιά σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα... Ο Γιώργος έχει δύο κορίτσια σπίτια, στο σπίτι δύο κοριτσάκια και ένα αγόρι, θα στείλουμε φιλιά εκεί. Εκεί. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Βρισκόμαστε μαζί με μια τέλεια παρέα που θα μας δώσει τις ευχές για ένα νέο έτος καταπληκτικό. Χρόνια πολλά, ευχή, ευχησία για όλες. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Σας εύχομαι τα καλύτερα στο πανέμορφο μέρος που είμαστε εδώ. Είσαι και αδήμαρχος, όχι, δεν μπορώ. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Έβγε. Χρόνια πολλά. Ωραίες ευχές από την πανέμορφη Μένια. Ψυχή, ηρεμία, γαλήνη και παραπάνω αγάπη για του χρόνου. Αυτά. Αγαπούλα μου, εσύ. Εγώ εύχομαι υγεία, ευτυχία, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Ερωτευτείτε. Αγάπη μόνο. Χρόνια πολλά. Γεια μας, παιδιά. Γεια μας. Ζεστές ευχές από το πανέμορφο Καλντερίμι. Χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Σου εξήγησα το λόγο και επαναλαμβάνω για άλλη μια τελευταία φορά. Δεν μπορείς τελευταία μέρα πριν το μάζεμα, θα κάνεις μια τσελίκτρα, όσο αντέξει, και μετά μάζεμα και δρόμο. Τι όσο αντέξει. Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος λόγος που δεν μπόρεσα να ανέβω ήταν καθαρά ότι ήταν μέχρι 14 χρονών. Ναι, και υπήρχε μια μεγάλη ουρά. Αλλά το τι ήμουν εγώ, τι είμαι 17-18, δεν νομίζω να καταλάβαιναν εύκολα. Ότι δεν μπορούσα να ανέβω. Δεν πειράζει όμως, μπορούσε να κάνει άλλα πράγματα να διασκεδάσει. Ναι. Είχαν τα εξωτικά που κάνανε face painting στα πιτσιρίκια. Τρία εξωτικά. Χειροτεχνίες. Βεβαίως. Μπορούσε να επιλέξει το ένα. Χειροτεχνία. Να διαπάρτισουν να συζητήσουν. Μοιράσανε και popcorn, να πούμε γι' αυτό. Μοιράσανε δωρεάν popcorn για όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Βασίλης βέβαια με τα γλυκίσματά του τα γνωστά. Εννοείται. Παντού μαζί. Βέβαια. Πολλές συναντήσεις με τον Άγιο Βασίλη φέτος. Βεβαίως. Είχαμε και κατηδίαν ευχές από το ένα εξωτικό, τη Δήμητρα, και η άλλη, νομίζω, λεγόταν Μαρία, κάπως έτσι ήταν το όνομά της. Μας είπαν και τα εξωτικά ευχές αυτή τη φορά, βέβαια. Και είχαμε και επισήμους. Είχαμε αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, είχαμε αντιδήμαρχο εδώ της Τριφυλίας, είχαμε τον πρόεδρο του χωριού και κάπως Αθηναίους. Ναι. Πάμε να δούμε τι ευχές μας δώσανε. Πάμε. Καλησπέρα από μένα. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μια ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί εδώ είμαι ο Παρακέρος, έτσι είναι σε αυτό το δρόμο. Και σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να παραδοθώ σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση το άνοιγμα του Δέντρου. Νομίζω ότι είναι έστω και αυτό μια πολύ καλή κίνηση. Δείχνει ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον, υπάρχει ζωή, υπάρχει όραμα και πρέπει εμείς οι οποίοι είμαστε μπροστάριδες σε αυτήν την ιστορία, θα πρέπει να βοηθήσουμε, θα πρέπει να δώσουμε όθηση στα πράγματα και να μπορέσουμε να μπορέσουμε αυτή και η κοινωνία να πάει μπροστά. Πάμε. Πάμε δυνατά όλοι από το 10! Yeah!
Ήρθαμε λοιπόν και στο αγαπημένο μας Κομπανάκι. Ένα κεφαλοχώρι με πάρα πολλούς κατοίκους, εξυπηρετεί πάρα πολλά χωριά γιατί έχει μια αγορά. Εντάξει, όχι όσο η Κυπαρισσία π.χ., αλλά εξυπηρετεί πάρα πολλά άτομα. Έχει σούπερ μάρκετ, έχει διάφορα σημεία τα οποία είναι και για καφέ και για βόλτα. Έχει ιστορικά ωραία παραδοσιακά σπίτια εδώ πέρα. Έχει μια πολύ μεγάλη πλατεία. Ελάτε να επισκεφτείτε το Κομπανάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο. Θα ευχαριστηθείτε. Οι δρόμοι είναι άνετοι. Είναι όχι απλά ένα χωριό, είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό. Ένα κεφαλοχώριο όπως το λένε εδώ πέρα. Για να μην λέω πολλά, γιατί εδώ πέρα κρατάω και ένα σακουλάκι. Μας προσφέραν και popcorn. Εδώ η Βασίλης έχει έρθει. Μας έχει προσφέρει popcorn, το οποίο θα το μαδίσουμε σε λίγο. Έχουν ένα τραμπολίνο για τα παιδάκια. Έχει έρθει η Βασίλης. Έχουν έρθει ξωτικά τα οποία θα τα δούμε και μετά στα πλάνα. Υπάρχει μια μεγάλη γιορτινή ατμόσφαιρα, δηλαδή δεν το περιμέναμε τόσο πολύ, γι' αυτό και εμείς έχουμε ενθουσιαστεί με αυτή την ιδέα. Ήρθαμε και βρήκαμε πάρα πολύ κόσμο και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεδομένου βέβαια ότι έχει, όπως βλέπετε, και ένα κρύο, μια υγρασία απίστευτη, αλλά αυτό το κάνει ακόμα πιο χειμουνιάτικο, ακόμα πιο χριστουγεννιάτικο. Χρόνια πολλά για όλο τον κόσμο. Οι μέρες αυτές είναι για όλους μας ευχάριστες, είναι η γέννηση του Χριστού, μας δημιουργεί μια άλλη αίσθηση, η οποία και η καινούργια χρονιά που θα έρθει, εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, χαρά και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να έχει. Είδαμε εδώ πέρα, σήμερα έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά και αυτό είναι καλό. Είναι καλό γιατί σημαίνει ότι αυτός ο τόπος έχει νεολαία. Θα το στηρίξει το χωριό. Τι να πούμε για αυτούς τους νέους που είναι εδώ πέρα, που θα κάτσουν εδώ πέρα. Είναι πολύ καλό και θα μπορέσουμε από του χρόνου και πέρα να το κάνουμε και καλύτερα, γιατί αυτά τα πράγματα είχαν χαθεί από το χωριό μας για πολύ διάστημα. Και έτσι χρειάζεται, και τα μικρά παιδιά είναι γιορτές αυτές και πρέπει να δίνουμε και το ενδιαφέρον μας και πιο πολύ ακόμα. Πιστεύω του χρόνου να είμαστε και πολύ καλύτερα ακόμα. Οπότε έτσι αναγκάσουμε τους νέους να καθίσουν εδώ πέρα, να μεγαλουργήσουν σε αυτό εδώ το ήδη κεφαλοχώρι. Οπότε περιμένουμε κάτι καλύτερο. Υπόσχεσαι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά. Πάμε στο επόμενο εξωτικό, το οποίο είναι η Δήμητρα. Δήμητρα, εσύ δεν σε είδες και στην Κυπαρισσία? Ήμουνα παντού, είμαι. Γιατί δεν ήξερα εσύ? Είμαι πιο κρυφό καλικατσαράκι. Α, εσύ είσαι κρυφό εντελώς καλικατσαράκι. Να και ο Βασίλης. Αυτή τη στιγμή ο Άι Βασίλης είναι πίσω από την κάμερα και μας λέει και μας χαιρετάει. Γεια σου, Άι Βασίλη. Γεια σου, Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλης είναι ο καμεραμάν. Το ανακάλυψα ποιος είναι ο Άι Βασίλης. Εσύ φοράς τη στολή του. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχήν από πού είσαι. Είμαι από Αθήνα, αλλά μένω Καλαμάτα. Μόνιμα Καλαμάτα ή σπουδαία? Μόνιμα. Ήρθα να μείνω μόνιμα. Θέλω να μου πεις μερικές εκείνες για τα παιδάκια εδώ πέρα. Να έχουν υγεία, να είναι αγαπημένα και να μεγαλώνουν όσο πιο αθώα γίνεται σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Να περνάνε υπέροχα, να κάνουν τρέλες και ζουζουνιές όπως εμείς τα καλικατζαράκια. Και γενικά να είναι έτσι αγαπημένα και να έχουν να βγάζουν όμορφα συναισθήματα. Μακάρι να γίνουν όπως άλλες τα πράγματα. Λογικά θα σε δούμε και αύριο στον Αετό. Α, με βλέπετε παντού. Θέλω να δώσεις τώρα ένα ωραίο φιλί στο αγόρι σου. Το δώσεις. Α, την πάτησες. Το δίνω. Άρα, παντού άρα, το δίνω. Έχει αγόρι. Ναι, το βρήκα. Λοιπόν, ναι. Θα σε δούμε αύριο. Μπράβο και πάλι. Χάρηκα πολύ. Θα σε ξεζουμίσουμε αύριο. Θα βρω εγώ άλλες ερωτήσεις γιατί εννοείτε. Τώρα ξέρω πάνω κάτω όσες το βιογραφικό θέλετε. Σου. Έλα και συνεμάζει και το δικό σου. Έλα. Λοιπόν, τη Δήμητρα είπαμε. Από αύριο συνεχίζουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις να δώσεις ένα στο αγόρι σου ένα φιλί μεγάλο. Δεν έχω. Φιλί ή αγόρι? Αγόρι. Εδώ είναι λοιπόν, όποιος θέλει. Τέτοια μορφιά δεν θα τη χάσουμε. Βέβαια, εντάξει, δεν κυκλοφορεί έτσι. Ω, ναι. Μόνο στο ένα μάγουλο, στο άλλο δεν έχει τέτοια. Όχι. Λοιπόν, τα φρύδια μόνιμα. Έτσι. Μπράβο, κι εγώ έχω φρύδια. Εσύ τα έχεις πανεσσινοκόκκινα. Ναι. Είναι νέα μόδα. Λοιπόν, χάρηκα που σε γνώρισα πάρα πολύ. Μακάρι να τα πούμε και του χρόνου. Μακάρι. Δώσουμε ένα φιλί εδώ πέρα. Αυτά είναι λοιπόν. Είσαι γέμισα. Είδατε, τι χάνετε. Και φωτογραφία. Έλα, θέλω και μια φωτογραφία. Το λέμε τώρα. Επανάληψη. Replay. Εντάξει, ωραίο. Λοιπόν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία σε αυτά τα χωριά. Βέβαια να πούμε ότι δεν πήγαμε μόνο στα χωριά που ήταν για άναμα, αλλά πήγαμε σε πολλά άλλα χωριά, τα οποία απλά πήγαμε και για την εκδρομή μας πάνω απ' όλα, αλλά και για να ακούσουμε ευχές
και από τους κατοίκους εκεί πέρα. Ναι, από τον όπως κόσμο. Μουριατάδα, όπως Βρύσες, όπως... Σελά. Σελά, πάρα πολλά σημεία. Δεν θυμάμαι κι εγώ πόσα, γιατί είναι τώρα δύο εβδομάδες που κάνουμε συνέχεια αυτές τις εκδρομές. Και η Τριφυλία έχει πάρα πολλά χωριά. Ούτε το ένα τρίτο δεν έχουμε καλύψει. Αλλά πώς να τα καλύψεις, είναι τόσο πολλά. Δεν πειράζει, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο, έχουμε περιθώριο. Αυτό που μου αρέσει ότι ο κόσμος μας αγκαλιάζει πάντα όταν μας βλέπει, έχει μια ζεστασιά, θετική ενέργεια. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο ναι, πράγμα. Ευχές, μια ζεστή αγκαλίτσα για όλους μας. Έρχονται και έχουμε κάνει και έτσι μια προσωπική σχέση, ας πούμε, γιατί έρχονται και στην πόλη μας. Και μένουμε, αυτό. Που έρχονται έρθει το άναμα του δέντρου. Είναι και ανοιχτό καρδιά άνθρωποι, δηλαδή ναι. Σε θέλουνε. Φωνάζανε, ελάτε να πούμε τις ευχές. Ελάτε να πούμε ευχές από το χωριό μας. Και όχι μόνο, ελάτε να φάτε, να πιείτε. Α, καλά. Να χουχουλιαστείτε στις ταβερνούλες, στις ωραίες, στις παραδοσιακές. Τις οποίες πολλοί μπορεί να μην τις ξέρουν. Είχε εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν ξέραμε την ταβέρνα του Όθωνα που ήταν στον Αετό. Το οποίο είναι μια υπέροχη ταβέρνα, πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή είναι όπως. Είναι τόσο όμορφο αυτό εδώ το μέρος που είμαστε, η παλιά αγορά εδώ στην Άνω Πόλη. Που λέμε τι παραδοσιακό μέρος και τι όμορφο μέρος είναι αυτό το εστιατόριο. Έτσι ήταν και του Όθωνα. Ναι. Ωραίο. Το οποίο είναι πολύ ωραίο να αναφερθεί ότι είναι πολύ ζεστοί άνθρωποι. Προσπαθούν να κρατήσουν τα παραδοσιακά στοιχεία ενός χωριού. Πέτρα, μετά σε πιάτα, παστό, ό,τι κρατάει σε παραδοσιακό το έχουν, αλλά και πιο γουρμέ για πιο εκλεκτούς πελάτες, ας πούμε. Ναι, και φάγαμε εμείς αυτά τα εκλεκτά. Όπως μας είχαν βγάλει κάτι χοιρινά κομματάκια, δεν θυμάμαι πώς τα λέγανε εκεί στον Όθωνα. Τα οποία εντάξει, παιδιά, τα τσακίσαμε. Ούτε που ξέραμε τι τρώγαμε. Μας βάζανε τόσο υπέροχες γεύσεις. Ήταν πανέμορφα, εμείς... πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν παραδοσιακές γεύσεις. Τι θέλω να πω, ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι εκεί πέρα στον πανέμορφο Αετό υπάρχει μια ταβέρνα όπως το Όθωνα που έχει ένα τόσο ωραίο φαΐ. Δεν περιμένεις να δεις μια τόσο ωραία ταβέρνα με τόσο παραδοσιακό φαγητό εκεί πέρα. Σε ένα χωριουδάκι που δεν έχει αναδειχθεί τόσο πολύ, γιατί δεν είναι και τόσο τουριστικό, αλλά πιστεύω ότι το καλοκαίρι, επειδή έχουμε πάει και το καλοκαίρι και γεμίζει κόσμο, πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο να το καλοκαίρι. Και όπως πάρα πολλά χωριά της Τριφυλίας. Δηλαδή, όπου και να πας, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε βοηδοκυλιά, έχουμε νέδα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Τον κάστρο των παραμυθιών. Οι ξένοι έρχονται με το Google Map, έτσι, να τα επισκεφτούν. Φτάσαμε στη Μουριατάδα. Κάναμε μια διαδρομή μέσα στο σκοτάδι. Όπως βλέπετε το τιαχνίζω είναι γιατί έχει 2 βαθμούς εδώ. Μπορεί και πιο χαμηλά, 2 βαθμούς έδειχνε τα μάξη πριν λίγο. Έχουμε έρθει εδώ, έξω από το σύλλογο Αμφιγένεια. Είναι ένας σύλλογος που είναι εδώ στη Μουριατάδα, σε αυτό εδώ το χωριό. Ο οποίος τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε, αλλά αυτούς βρήκαμε και σε αυτούς θα πάμε να μας πούν τις ευχές τους. Θα πάμε σε λίγο μέσα. Πριν πάμε όμως μέσα, θέλω να πω κάτι. Το ότι ήρθαμε βράδυ στο χωριό, το κάναμε γιατί έχουμε έρθει και το πρωί, ξέρουμε πώς είναι το πρωί, θα σας δείξουμε και πλάνα και φωτογραφίες πώς είναι το πρωί. Αλλά ήρθαμε το βράδυ γιατί θέλαμε να δούμε και πώς είναι η βραδινή ζωή σε αυτά εδώ τα χωριά. Θα μου πεις τι περιμένεις, να δεις κόσμο και κλαμπ και τέτοια. Όχι, δεν περιμένεις να δεις κάτι τέτοιο. Αλλά έχεις την ομορφιά της μοναξιάς της φύσης. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχω ούτε αυτοκίνητα γύρω μου να περνάνε, δεν έχω ούτε κλιματιστικά να παίζουν, ούτε μουσικές, ούτε τίποτα. Είσαι εσύ, η φύση, το χωριό, αυτό. Η απόλυτη ηρεμία. Ο έρωτας με τη φύση σε μια εντελώς προσωπική στιγμή. Αυτό, Μουριατάδα, βράδυ, χειμώνας και ελληνικό καφεδάκι με την ξυλόσωπα και με τους θαμώνες μέσα. Πάμε μέσα να μας πούν εκεί τις ευχές τους και θα τα πω από κοντά. Να ξέρεις ότι πάντα θα υπάρχει εδώ πέρα μοντής κόσμο, δηλαδή και παλιλή που να κάνεις και να μας δεις να πούμε καφέ και μετά από 2 ώρες ότι το έχουμε εστί στο βλέπι. Δηλαδή μπορεί να γίνεται ένα πανηγύρι εδώ έτσι προσωπικά του πόσης τώρα, πάμε. Ναι, κάποιος να περάσει απ' έξω και μέσα. Και να πει μένω μέσα να πάω τώρα. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτά είναι και αυτή η φιλοξενία και το χαρακτηριστικό του χωριού, αυτή η φιλοξενία. Και εσείς το έχετε βιώσει. Το έχουμε βιώσει. Το έχουμε βιώσει και μάθει στον έξω χώρο, ο οποίος είναι πανέμορφος ο έξω χώρος. Έχει και για τα παιδιά, ο χώρος είναι πανέμορφος έξω. Παιδική χαρά για τα παιδιά. Είχαμε έρθει το καλοκαίρι, φάγαμε και σουβλάκια, φάγαμε και ναυσιτικά. Ήπιαμε
και δροσιά έχει, παρόλο που κάτω μπορεί να έχει ξέρω εγώ 38 βαθμούς, εδώ πέρα πάνω είχε πολύ καλή δροσιά, αρκετή δροσιά. Οπότε, ένα στην υγειά σας καταρχήν. Yeah. Και ένα χρόνια πολλά, έτσι να το από όλους μας. Για πάνω απ' όλα. Και σας περιμένουμε στην Βόρεια Ελλάδα. Φιλιά! Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ειρήνη, αγάπη, ελπίδα και να μην απογοητευόμαστε ποτέ. Για το χωριό εδώ πέρα. Το χωριό από ό,τι βλέπετε δεν έχει πάρα πολύ κόσμο τώρα το χειμώνα, αλλά και δεν σου κάνει και καρδιά να φεύγεις από εδώ. Το καλοκαίρι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ωραία. Προσπαθούμε όλοι για κάτι καινούριο, για κάτι νέο, αλλά βλέπεις ότι τα νέα παιδιά εδώ δεν έχουν δουλειές, δεν έχουν τίποτα και αναγκαζόμαστε και φεύγουν. Μάλιστα. Κάτι άλλο, τι θες να πω, τι θέλεις. Να φωνάξουμε λίγο και τα την παιδάκια. Κυρία Κωνσταντίνα ή τα παιδάκια αν θελήσει. Και, ξέρω, τα, παιδάκια, και τα παιδάκια. Να πούμε και από εκεί τα χρόνια πολλά. Να πούμε ότι εδώ το χωριό Αυλώνας είναι ένα πολύ ομορφωρινό χωριό. Είναι ακριβώς μετά τα Πλατάνια, καθώς φεύγαμε από τα Πλατάνια και κατηφορίζουμε. Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο τώρα, έχει περισσότερο κόσμο μπρος το καλοκαίρι και λίγο μπρος το Πάσχα. Είναι κρίμα όμως, είναι κρίμα γιατί είναι ένα πολύ όμορφο χωριό και θα μας πούν τώρα και τα χρόνια πολλά. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να λείψουν και ευχές από τα παιδάκια από εδώ πέρα από το χωριό. Έχουμε δίπλα μας την Αλεξάνδρα, έχουμε και την Άγια. Αλεξάνδρα, για πες μια ευχή για, εδώ πέρα για την Τριφυλία. Χρόνια πολλά. Άμα παίρνει ευχή από παιδί είναι ακόμα καλύτερα. Πιάνει πιο εύκολα. Και δίπλα εδώ έχουμε την Άγια. Είσαστε αδερφιά? Ναι. Για πες μια ευχή. Καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Μετά τις ευχές από τα παιδάκια να ακούσουμε και τον μπαμπά, τον Ηλία. Θα μας πει τις ευχές του. Ηλία. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά, πάντα υγεία και το νέο έτος να φέρει κάθε ευτυχία και υγεία σε όλο τον κόσμο. Από το Δήμο Τριφυλίας εδώ πιστεύουμε ότι στηρίζουμε τα ορεινά χωριά, προσπαθούμε και θέλουμε λίγο ο Δήμος μας να είναι σε πιο επαγρύπνηση, τέλος πάντων για μας τους νέους άνθρωπους εδώ πάνω στα χωριά που είμαστε. Οι καλύτερες ευχές από τα καλύτερα χωριά. Φεύγουμε τώρα από τον Αυλώνα και θα πάμε να επισκεφτούμε και τα υπόλοιπα χωριά. Μπορώ να πω ότι και τα Πλατάνια αλλά και ο Αυλώνας είναι από τα χωριά που αγαπήσαμε, ίσως επειδή τα είδαμε λίγο περισσότερο. Αλλά θα συνεχίσουμε να πάμε και τα άλλα. Με ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Πρόεδρε. Καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και αγάπη. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν όλα μαζί. Θα κάνουμε και κουμπί και για τον Αυλώνα. Αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Θα δείξουμε εκτενέστερα το χωριό εδώ πέρα. Θα δείξουμε όλα τα σημεία που είναι ενδιαφέροντος και τουριστικό ενδιαφέροντος για εδώ πέρα το χωριό. Θα τα δούμε αργότερα αυτά. Τώρα παραμένουμε σε ευχές και σε άλλη φάση, όπως σας έχω πει, θα κάνουμε για τα χωριά. Χαιρετώ. Από τα Πλατάνια, χρόνια πολλά, την ταβέρνα την Έδα, να περνάμε καλά και καλή χρονιά. Ο λόγος που ήρθαμε εδώ πέρα λοιπόν στην ορεινή Τριφυλία, συγκεκριμένα στα Πλατάνια, είναι για να πάρουμε και από την πιο απομακρυσμένη περιοχή ευχές. Ευχές για τον καινούριο χρόνο. Έχουμε δίπλα εδώ πέρα την κυρία Μαρία, ναι, τον κύριο Γιάννη και τον κύριο Γιώργο, που θα μας πούνε μια ευχή για το καινούριο έτος, εδώ από τα Πλατάνια. Κυρία Μαρία,
Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Κύριε Γιάννη. Λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Κύριε Γιώργο. Χρόνια πολλά. Εύχομαι καλή η καινούργια χρονιά να είναι ευτυχισμένη για όλο τον κόσμο, με υγεία σε όλους και να μην υπάρχει φτώχεια που θεμά σε κανένα παρατημένο χωριό. Ένα χωριό, Έρη, το οποίο φαίνεται παρατημένο, αλλά είναι πανέμορφο και θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή συγκεκριμένα για αυτό το χωριό. Αλλά τώρα είναι η ώρα των ευχών και δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά εδώ για τις κυρίες και τους κυρίους. Έρθα καλά, χρόνια πολλά, να είναι υγεία και ευτυχία στον κόσμο. Χρόνια πολλά, να είστε καλά και όλος ο κόσμος. Είστε καλά κι εσείς, να ερχόσαστε. Θα ερχόμαστε, όχι μόνο για τα χρόνια πολλά. Όχι μόνο γιατί είναι πανέμορφη η ταβέρνα εδώ που είμαστε, αλλά και τα Πλατάνια που είναι ένας υπέροχος τόπος. Θα τα πούμε από κοντά. Είπαμε και σας ξαναλέω, πρέπει να έρθει στα Πλατάνια. Είναι πολύ όμορφο, πολύ όμορφο χωριό και θα το δείτε. Και αφού πάτε από τον πύργο του Παρπαλέκου, μετά καθώς γυρνάτε, περάστε από το εκκλησάκι της Αγίας Ελένης. Πραγματικά σας μιλώ, αυτή τη στιγμή θα κλείσω την κάμερα και απλά θα κάτσω εδώ στα Σύρια, για να ηρεμήσω λίγο. Πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ηρεμία υπάρχει από μέσα, αλλά θα κάτσω λιγάκι να γαλιάσω, που λένε. Καλές γιορτές σας εύχομαι και θα τα πούμε σύντομα. Από το χωριό. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο υγεία να ευχηθούμε, δύναμη και για όσες δυσκολίες έρχονται να μην το βάζει κάτω. Να προσπαθούμε πάντα. Ωραίο. Άλλος, επόμενο. Το όνομά σου. Σάντρα, Σάντρα με λένε εμένα. Λοιπόν, υγεία και ευτυχία για όλο τον κόσμο με αγάπη κυρίως. Εύχομαι το νέο έτσι να φέρει σε όλους αγάπη, υγεία και από εκεί πέρα που θες ό,τι άλλο επιθυμεί. Όλα τα καλά, παιδιά. Όλα τα καλά. Περίμενα να μιλήσουν περισσότερο για να τους απασχολώ και να τρώω, αλλά δεν μου κάτσε αυτό το τραπέζι. Θα δοκιμάσω άλλο τραπέζι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε και πάντα να περνάτε καλά. Είπες εσύ μένεις εδώ, έτσι, είσαι ντόπιος. Είμαι στον πύργο μένω και ήρθα εδώ με τα παιδιά σήμερα για το για γιορτές. Είμαι εδώ πέρα, ζω στον πύργο. Ναι, 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 εκεί, στην στρωμό Ηλίας. Τι πώς και δεν κάνεις από εκεί πλευρά. Και πώς δεν. Δεν καθίσατε από εκεί πλευρά, από το πύργο που ήταν ωραία. Ο σκοπός είναι να καθίσουμε, αλλά σαν τη Μεσσηνία δεν συγκρίνεται κανένα άλλο μέρος. Οπότε ερχόμαστε, όποτε βρούμε ευκαιρία, τραπετεύουμε. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, να είναι καλά και υγεία σε όλους. Και να μας έρθει το καινούριο έτος με χαρά, υγεία και ευτυχία. Να ευχαριστούμε που ήρθατε στο χωριό μας. Για πες μου, Τάσο, το χωριό έχει πιο πολύ κόσμο τώρα ή το καλοκαίρι? Το καλύτερο έχει πιο πολύ κόσμο. Τώρα είμαστε γύρω στα 50 άτομα μόνιμα. Από τουρισμό? Τουρισμό έχουμε περαστικούς που πάνε στην Έδα. Αυτό και λίγοι, δεν είναι πολύ, πάρα πολλούς. Να πούμε ότι το Σιδηρόκαστρο είναι χωριό των Αγαλμάτων. Σωστά? Πολύ σωστά. Και θα κάνουμε μία από τις εκπομπές με τα χωριά που έχουμε κανονίσει, είναι και αυτό με το Σιδηρόκαστρο. Εκεί θα πούμε, θα μιλήσουμε για τα αγάλματα, τα οποία τα βλέπετε είναι καθοδόν πάνω στα σκαλάκια μέχρι την εκκλησία. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε άλλη φορά. Για την ώρα, χρόνια πολλά λοιπόν και από το Σιδηρόκαστρο και συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Παρουσία του και ευχόμαστε με τη σειρά μας χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Θα σας περιμένουμε το καλοκαίρι να περάσετε από το χωριό μας. Είναι από την πλάτη φιλιατρών Μεσσηνίας, είναι πανέμορφο.
να μας γνωρίζετε και να γνωρίσουμε και εσάς από κοντά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να μας αγαπάει η αγάπη. Καλή χρονιά. Ακόμα και ο Μάραθος, που είναι ένα μικρό ψαροχώριο, εγώ θα έλεγα, παραθαλάσσιο χωριό, το οποίο είχε μια ομάδα την Παραμύθ, που ήταν με κούκλες. Η έκθεση, ναι. Χειροποίητες κούκλες, έτσι. Το ίδιο φτιάξαμε και μαζί. Φτιάξαμε και εμείς κουκλίτσες μας. Ναι, φτιάξαμε και εμείς κουκλίτσες. Πολύ όμορφα, το Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μαράθου. Ναι, που είχε ουσιαστικά φιλοξένησε την έκθεση από την ομάδα Παραμύθ. Να τα λέμε γι' αυτά. Να πούμε ότι η ομάδα Παραμύθ, εμένα με εντυπωσίασε γιατί είχε και δύο βραβευμένες, διεθνώς βραβευμένες κούκλες, τις οποίες θα τις δούμε, θα σας δείξουμε παρακάτω. Να πούμε ότι είχε βγάλει και γλυκίσματα κιόλας. Δεν μας είχε αφήσει έτσι. Όπου πάμε, τρώμε κιόλας. Δεν μας έχουν αφήσει ποτέ. Μας κακομαθαίνουν, να το πω αλλιώς. Μας κακομαθαίνουν. Mm. Το τι μελομακάρονο και το τι κουραμπιέ έχει πέσει φέτος. Βρισκόμαστε Μάραθο στο Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθώπολης να πάρουμε ευχές για το νέο έτος. Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαράθου σας εύχεται χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και δημιουργικότητα. Χρόνια πολλά, εύχομαι σε όλους υγεία, ευτυχία, χαρά και ένα δημιουργικό 2020. Λοιπόν, όλοι εμείς της ομάδας Paramyth ευχόμαστε καλή χρονιά, ευτυχισμένη, χαρούμενη, με πολύ χρώμα και δημιουργία. Και εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στο Μάραθο. Σύντομα πιστεύω. Πάντως θα σε μαλώσω. Μα για. Θα σε μαλώσω γιατί είχαμε πάει φιλιατρά. Και ήθελα να μπω στο τρενάκι και δεν μ' άφησες. Δημήτρη, δεν γινότανε. Γιατί όλα τα παιδάκια είχαν μπει. Όλα τα παιδάκια όμως ήταν υποσυνοδείαν μαμάδων και μπαμπάρων. Και εγώ είχα σένα να με συνοδεύσεις. Μπορείς να μου ανοίξεις την πόρτα και να πεις μπες αγοράκι μου μέσα στο τρενάκι να παίξεις. Ναι, βρε Δημήτρη, αλλά εγώ ήθελα να μπορώ να φωτογραφηθώ στην μπάλα. Πώς γίνεται δηλαδή, έτσι. Στην μπάλα και... φωτογραφήθηκες όμως. Ναι, εννοείται και μπράβο. Ήταν και ο δήμαρχος που ήταν παραδίπλα βέβαια, δεν μπορούσε να μπει μέσα στην μπάλα λόγω του ύψους. Πού να μπει, ο δήμαρχος είναι 2 μέτρα ο δικός μας. 2 μέτρα ο δικός μας, μπήκα εγώ μέσα, φωτογραφήθηκα, ήταν το τρενάκι, η μπάλα, είχαμε το υπέροχο δεντράκι, τα παιδιά από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Πολύ κόσμος, πάρα πολύ κόσμος. Φάγανε, ήπιανε, καλοπεράσανε, πήραμε ευχές. Μουσικούλες. Εννοείται και ο δήμαρχος ήταν πάλι παρόν. Για να δώσει το σύνθημα να ανάψει, να ανάψουν όλα τα φώτα. Και όλο το ήταν έτσι, και η ένερση. Τελείο του πολύ, δεν ήταν μόνο ο ίδιος. Είχαν έρθει και αντιδήμαρχοι, δηλαδή θέλω να πω ότι όλη η ομάδα ας πούμε, του δήμαρχου ενδιαφέρθηκε και ήταν σε όλα τα σημεία. Δεν έστειλε απλά ένα αντιπρόσωπο και τελείωνε η υπόθεση. Όχι, όχι, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Μαζέψαμε και ευχές από τον κόσμο. Πολλές ευχές. Μικρούς και μεγάλους. Και όμορφες γυναίκες. Ναι, να τα λέμε κι αυτά. Πάμε να δούμε τι ευχές μαζέψαμε αυτά, φιλιατρά. Κακιά γυναίκα. Ανάψουμε το δέντρο και να σας ευχηθώ άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και υγεία, ό,τι καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Πάμε. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Και του χρόνου να είστε καλά!
Και τώρα μία έτσι από καρδιάς από τον μπαμπά. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους, με δύναμη, υγεία και φώτιση. Να περάσουν όλοι καλά και θα είμαστε δίπλα σε όλη την Τριφυλία, σε όλους τους πολίτες. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στους Σοπανταχού Έλληνες και με τις καλύτερες ευχές μου, οτιδήποτε καλό να υπάρξει σε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος αξίζει τα καλύτερα και πρέπει να έχει τα καλύτερα. Χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, γαλήνη σε όλο τον κόσμο. Να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο παραπάνω πιο καλοί, πιο ανοιχτοί, να μην γκρινιάζουμε, πάνω απ' όλα να μην γκρινιάζουμε και να, αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι, να το κάνουμε απλόχερα. Και καλή χρονιά σε όλους, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές από καρδιάς και πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μαμά και κόρες, μία-μία. Για το νέο έτος και όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με μάμα. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλές γιορτές, το νέο έτος να φέρει υγεία, ευτυχία, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά του κόσμου και με χαμόγελα. Περίμενε. Για πες και εσύ. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά και το νέο έτος να φέρει πολλά χαμόγελα με υγεία και τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Χήμαρος, το όνομά σου. Ξανθή. Η Ξανθή που δεν είναι από την Ξάνθη, είναι ωραίο όνομά όμως. Το όνομά σας. Δήμητρα. Και εσύ τι νόση είσαι, παιδί μου. Είμαι η Ιωάννα. Είσαι η Ιωάννα. Να πούμε ένα χρόνια πολλά όλοι μαζί. Ένα, δύο, τρία. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Θέλω να καλωσορίσω όλο τον κόσμο που βρέθηκε στην εκδήλωση. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε καλά Χριστούγεννα, να έχουμε μια πολύ πιο δημιουργική και πολύ πιο ευτυχισμένη χρονιά, να έχει όλος ο κόσμος υγεία, να χαρούν αυτές τις γιορτές κυρίως τα παιδάκια και μαζί με αυτά και οι γονείς τους φυσικά, και να καταλάβουμε και στην Τριφυλία μας και στα φιλιατρά μας Χριστούγεννα που νομίζω ότι το έχει ανάγκη η επαρχία γενικότερα. Σας ευχαριστώ. Το Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου εύχεται σε όλους πολλά φωτογραφικά κλικ ευτυχίας. Καλή χρονιά! Από την ομάδα Χερσίν θέλουμε να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά χρόνια πολλά με υγεία και να είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα για το νέο έτος. Υγεία, ευτυχία, αγάπη. Και δημιουργικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Για το που είχαμε πάει ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί ξέχωρα ότι είχαν κάνει έτσι έναν στολισμό ωραίο, ήταν η πρώτη φορά που ανάβανε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ, ήταν άκρος χειμωνιάτικος ο καιρός. Είχαμε και τις ψιλοβροχούλες μας, ήταν και το κρύο που είχε και σου έδινε έτσι μια φαντασία ότι είσαι σε ένα παραδοσιακό ελληνικό χωριό. Που πραγματικά το χωριό είναι μια αγκαλίτσα, από μόνο του είναι σε πολύ ωραία τοποθεσία. Οι άνθρωποι φοβεροί. Ναι, πολύ ζεστοί, μας δώσανε τις ευχές τους και πάμε να δούμε στον αετό τις ευχές του κόσμου. Πάμε. Δεν έχουμε φτάσει, είμαι στο ισοπαίδωμα. Ωραία. Τώρα δοκιμάζει κάτι. Τι, χειμώνα. Καλά, δεν. Και τα δύο. Τα δύο. Θέλει και τράβημα. Θα δοκιμάσουμε τώρα να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι θεϊκό. Τις έχουν φτιάξει οι γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών. Σύλλογος Γυναικών ΑΕΤΟΥ, έτσι να το πούμε συγκεκριμένα.
οι οποίες δίπλες βέβαια είναι υπέροχες, εμείς έχουμε δοκιμάσει και θέλουμε και τη γνώμη σας. Α, βεβαίως. Λοιπόν, να κόψω ένα κομματάκι. Πάρτε και χαρτοπετσετούλα. Α, ευχαριστώ. Οι γυναίκες είπαν να κεράσουμε τον κόσμο και όλους τους επισκέπτες που έχουν έρθει στο χωριό. Γερία, τέλεια. Λοιπόν, να κόψω. Πάρτε όλο, πάρτε όλο. Πάρτε όλο. Βέβαια, βέβαια. Ωραία, έχουμε λοιπόν, μέσα, έχουμε φτιάξει. Εκπληκτικό! Να στείλουμε τώρα ευχές σε όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο από το Σύλλογο Γυναικών. Γυναικών χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους συμπατριώτες μας που βρίσκονται σε όλα τα πέρα της γης. Καναδά, Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, σε όλο τον κόσμο τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται μακριά. Υγεία, όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα. Και το 2020 να χαρίσει ό,τι το καλύτερο. Θερμές ευχές σε όλους. Η ευχή που θέλω να δώσω είναι υγεία βέβαια πάνω απ' όλα και κυρίως αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς είναι εκείνη η οποία μας έχει βοηθήσει και μας βγάζει από τα αδιέξοδα. Εγώ με τη σειρά μου όλοι να είναι καλά όπου και να βρίσκονται και μεγαλύτερα το καλύτερο αγάπη. Αγάπη, αγάπη. Όλοι να είναι καλά και πάντα χαρούμενοι. Έτσι, κυρία Χαρίκλα, πάντα χαρούμενοι. Τα καλύτερα ευχόμαστε σε όλους. Ένα 2020 φοβερό, με υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας σε όλο τον κόσμο. Όταν κοιμάσαι στο σπίτι, στη δουλειά, γνωρίζει όπου και να σε κάθε μια σου σκανάλια. Ξανά στην αρχή ο χρόνος γυρνά, το έλκυθρο εκεί τα αστέρια περνά, ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Ο σάκος βαρύς κι αν ήσουν καλός, τα δώρα θα βρεις το τζάκι σου εμπρός, ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Ξανά στην αρχή ο χρόνος γυρνά, το έλκυθρο εκεί τα αστέρια περνά, ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Χρόνια πολλά. Να καλωσορίσουμε και τον πρόεδρο του Συμβουλίου που είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Να μας πει κι αυτός μερικά λόγια. Θέλω να σας μεταφέρω τις ευχές από τον Δήμαρχο. Οι πολλές υποχρεώσεις δεν το επιτρέπουν να βρίσκεται μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία, να μας δώσει φώτιση και να δώσω και ευχές απανταχού σε όλους τους Έλληνες όπου βρίσκονται και ξέρουν ότι είμαστε μαζί τους, να έχουμε καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά και φώτιση σε όλους. Σας ευχαριστώ. Να μετρήσουμε τότε όλοι μαζί. Αντίστροφα. Αντίστροφα. Είσαστε έτοιμοι. Πάνω από το 10. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, για να δω. Μπράβο, χρόνια πολλά! Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Λοιπόν, δεν σταματάνε εδώ πέρα γιατί έχουμε διάφορες εξελίξεις και λέω να ξεκινήσουμε. Μηνύμα θα φέρει από τον ουρανό. Βλέπουν τα παιδιά. Έχουμε δίπλα μας ένας πατέρας που έχει πόσα παιδιά, 1, 2, 3. Πόσα? 14. Να σας ζήσουν όλα. Το μεγαλύτερο ποια είναι η ηλικία? 32. Το μικρότερο? 18 μηνών. Έχει, να σας ζήσουν όλα. Πείτε ευχές σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Με ειρήνη. Και ένα μυστικό για πολίτες, πώς θα το πω. Μακριά το άγχος, απλό. Μακριά το άγχος.
μακριά το άγχος. Για όχι πολυτεχνούς, πολυτεχνούς. Συναντήσαμε εδώ πανέμορφους σωτικούς που θα μας πούνε ευχές για το νέο έτος. Γεια σας, χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, χαρά και αγάπη πάνω απ' όλα. Ιδιαίτερες ευχές πουθενά σε κάποιον μήπως? Εννοείται, στον Δημήτρη. Δημήτρη, άκου, για πες στον Δημήτρη τις ευχές σου, Δημήτρη, άκου. Χρόνια πολλά. Αυτό, τι είναι, κολλητός ο Δημήτρης ή... Φίλος. Πόσο φίλος? Πολύ φίλος. Λίγο κρυάδα, Δημήτρη, χρόνια πολλά, λίγο κρυάδα, τέλος πάντων, μπορούμε και καλύτερα. Τι νόσουνε! Είναι η Δήμητρα, αλλά είπε Δήμητρα! Δήμητρα, ναι, νομίζω προχθές τη συναντήσαμε. Δήμητρα, για πες λίγο πιο ζεστές ευχές τώρα, έτο! Θα πω αυτό το υπέροχο έτσι που έχω στο μυαλό μου, το χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη, πολλά χαμόγελα. Πολύ τρέλα, γιατί χρειάζεται, ναι, στις μέρες μας. Και πολύ αυθορμητισμό, έτσι, πολλές αγκαλιές που είναι και Χριστούγεννα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και αυτό, νομίζω. Σε ποιο νοσοκομείο δουλεύεις, γιατί πολύ υγεία έχεις αναφέρει. Σε κανένα. Απλά είναι κάτι που χρειάζεται στις μέρες. Εννοείται. Φιλιά, ιδιαίτερες ευχές να στείλουμε κάπου σε κάποιον. Το Δημήτρη έστειλε, για τον ξέρω τον Δημήτρη. Εδώ η φίλη μου έστειλε στον Δημήτρη. Εγώ λέω να στείλω. Γύρω στα 80. Περιμένετε να πεθάνει να το πάρει σύνταξη να τελειώνουμε. Δεν είναι. Λέω να στείλω κι εγώ ναι στο Σταύρο. Να τα μα. Με όλη μου την καρδιά. Σήμερα ήταν χρόνια πολλά. Για τον Γιάννη. Προχθές την είχα συνάντηση για τον Πέτρο. Δεν πειράζει, ελεύθερη άνθρωπο. Δεν πειράζει. Σταύρο, χρόνια πολλά, με πολύ αγάπη. Κι εγώ σε αγαπώ, Σταύρο. Και... Εγώ άστα, παρά και πέρι, πολλά χαμόγελα, άστα, Σταύρο άστα, μου. Άντε να στείλουμε στον Δημήτρη και στον Σταύρο από ένα φιλί από εμάς. Ναι. Χρόνια πολλά, παιδιά. Λάγιο. Χρόνια πολλά. Ρε μαύρε, Σταύρο, πού τη βρήκες στον Τιμηδό. Μαρή, πες το άντρα μου, φιλιά πολλά αυτό, δείξει και τίποτα. Αγάπη μόνο. Αγάπη μου, φιλιά. Αγάπη, ναι. Εννοούσες συναισθήματα από μέσα να βγαίνουν. Αυτό. Θέλω να πω το πώς γνώρισε τον Δημήτρη, γιατί τον ξέρω καλά τον Δημήτρη. Ήταν μια μέρα βαμμένη έτσι. Καλησπέρα. Είναι εκδήλωση, αλλά αργήσαμε. Δεν πειράζει. Πες και μια ευχή αφού ήρθες λοιπόν εδώ. Για έλα εδώ. Είμαστε στο κλαμπ των ευχών. Θέλουμε να πεις μια ευχή για όλο τον κόσμο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ε, την κουζίνα. Όπου έχει φαΐ είμαι και εγώ. Άλλη εκπομπή. Ευχές. Καλές γιορτές να έχουμε. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Θα μας πιάσει και η βροχή σε λίγο. Και όλα καλά, να υγεία. Μέχρι για Θεού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, αυτό είναι. Πήγαμε και εμείς στην αγορά, ψωνίσαμε. Πολλά πράγματα. Οικονομικά, ωραία, ποιοτικά. Να πούμε ότι η αγορά της Τριφυλίας, όχι μόνο της Κυπαρισίας, Φιλιατρά Καργαλιάνη, γενικά φέτος οι έμποροι κάνουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις, πολύ καλές τιμές και πολύ καλή ποιότητα. Έτσι. Έτσι ώστε ο κόσμος να βγει, να υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς να το πω έτσι, ένα σπρόξιμο για να βγουν πιο πολύ για ψώνια και αυτά, ναι. Το οποίο υπήρχε ο κόσμος στα μαγαζιά, ήταν γεμάτα τα μαγαζιά, να τα λέμε. Και έτσι πρέπει, γιατί όλοι έχουν αγαπημένους. Είναι, πιστεύω, η υποχρέωσή μας να στηρίζουμε. Κάνουμε, ναι, να στηρίξουμε τις τοπικές αγορές. Πρέπει, αλλιώς δεν γίνεται το χρήμα, δεν γίνεται η αγορά. Οπότε αδειάζουν τα χωριά και όλα τα μέρη. Πλαστικό μετρητά, λίρες, ό,τι έχει ο καθένας, δεκτά είναι. Για λίρες είναι, δεν νομίζω, αλλά εγώ έχω κάτι κρυμμένες. Λίρες. Ναι, αλήθεια. Ναι, έχω. Σαν να αρχίζω και σε βλέπω με άλλο μάτι. Τώρα που το λέμε, εντάξει, καλά εγώ το πάμε. Όμως σου πήρα και δωράκι.
Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Από τις λίρες που είχα, εξαργύρωσα μερικές λίρες και σου πήρα το καλύτερο. Μερικές λίρες. Θέλω να δω. 3, 2, 1. Άντε βρε! Τι έχεις βάλει στο γράμμα, στον Βασίλη? Δεν λέγεται υποθέτηση, έτσι δεν είναι. Πες, δεν μας λυπεί ο Βασίλης τώρα. Πιστεύω, όχι δεν θα το πω, θα περιμένω να δω το δώρο και μετά θα σου πω ότι ναι, μου έφερε αυτό που ζήτησα. Εντάξει, μακάρι να σου φέρει αυτό που έχεις ζητήσει. Εγώ ξέρω τι ζήτησες. Μακάρι. Ζήτησε έναν ναύτη του έκτου πεζικού συντάγματος του Αμερικάνικου στόλου. Αλλά εντάξει. Πέραν της πλάκας, εγώ το ευχαριστήθηκα πιο πολύ. Στοπ, δεν μπορώ να κρατηθώ. Πρέπει να δείχνουμε ότι πίνουμε και ένα καφέ. Όχι να πούμε το φλιτζάνι, βρε. Έλεγα, κράτο τον κίνησε ζεστό, καυτό καφέ. Ένα μεγαλόσωμο άντρα θα βγει στο δρόμο σου. Ναι, και θα με πάρει. Υπάρχει μαγειρεμένο φαγητό στο σπίτι. Άμα πάρει και μία ρέγγα, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Άμα πάρω και ρέγγα. Και νομίζω δεν έχω ψωμί. Θα την βουτήξω και θα γίνει μαρέγγα. Δημήτρη, μου βγήκε μία προστιχιά. Έλεος, έλεος. Ένα. Έχει το ποτήρι. Το πιστεύω. Μην το χτυπά το. Να αρχίσει να είναι αυτό που λέμε τον ίδια μέσα.